Λαχτάρισαν για μία ακόμη φορά οι κάτοικοι της Νέας Ανατολής στην Ιεράπετρα από φωτιά που ξέσπασε σε καλάμια, απειλώντας καλλιέργειες αλλά και γειτονικά σπίτια. Η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής γλίτωσε την περιοχή από τα χειρότερα, καθώς ο άνεμος απειλούσε να εξαπλώσει το μέτωπο της φωτιάς. Εθελοντές και κάτοικοι της περιοχής, φοβούμενοι τα χειρότερα, πάλεψαν μαζί με τους πυροσβέστες για να μην επιτρέψουν η φωτιά να ξεφύγει από τη βαλτώδη περιοχή και να καταστρέψει τις περιουσίες τους. Ένα προηγούμενο περιστατικό, να σας πω, που πιθανόν και εσείς να το γνωρίζετε, ότι είχε καεί μία οικία στο συγκεκριμένο σημείο ακριβώς. Η επέμβαση της πυροσβεστικής ήταν άμεση, σε 5 λεπτά. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ επικίνδυνα τώρα. Δεν έχει βγάλει ειδικά η περιοχή δική μας εδώ νερά καθόλου. Στο ίδιο σημείο πίσω από τα σπίτια και τις επιχειρήσεις του τομείου της Νέας Ανατολής είχε εκδηλωθεί και πέρυσι πυρκαγιά, η οποία είχε κάψει μεγάλη έκταση με καλάμια και παραποτάμια βλάστηση. Είναι εντελώς λάθος, για να μην πω ότι είναι αυτοκαταστροφικό, να προσπαθεί κάποιος να ανακάψει. Όλοι μας έχουμε σίγουρα σκουπίδια που πρέπει να τα αποπακρύνουμε το χωράφι μας μέσω της φωτιάς, αλλά το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να περιμένουμε, νομίζω, γιατί δεν θα κερδίσουμε κάτι με το να καθαρίσουμε τον τόπο μας και να κινδυνεύει όλος ο υπόλοιπος χώρος από μια μεγάλη πυρκαγιά. Για παραδειγματισμό, δεν επιτρέπεται σε μια περιοχή η οποία το 80% των υλικών που χρησιμοποιούμε είναι από παράγωγα πετρελαίου. Άρα είμαστε σε μια έφλεκτη περιοχή. Σαφώς. Οι κάτοικοι του οικισμού της Νέας Ανατολής που είδαν τους καπνούς να βγαίνουν από τον Καλαμιώνα αναφέρουν ότι την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά πάνω στα καλώδια της ΔΕΗ είχε πεταχτεί από τον αέρα ένα αντικείμενο το οποίο προκαλούσε σπινθυρισμούς, μεταδίδοντας τη φωτιά αρχικά σε ξερόχορτα και στη συνέχεια στον Καλαμιώνα. Νωρίτερα, η πυροσβεστική υπηρεσία είχε εντοπίσει στον οικισμό των Καλογέρων κάτοικο της περιοχής να καίει φυτικά υπολείμματα, επιβάλλοντάς του τσουχτερό πρόστιμο. Όταν βλέπεις ότι είναι ξερά τα πάντα, φυσικά δεν πρέπει να κάνεις καν τη σκέψη να βάλεις φωτιά. Είναι η καιρή δύσκολη και η φωτιά είναι από τα πιο δύσκολα φυσικά φαινόμενα και πιο επικίνδυνα. Και ειδικά τέτοιους χέρους που είναι τα πάντα ξηρά. Το κάψιμο υπολειμμάτων από αγροτικές καλλιέργειες αποτελεί πραγματικό πονοκέφαλο για την πυροσβεστική στην Κρήτη, με τη χρονιά να θεωρείται μία από τις πλέον επικίνδυνες εξαιτίας της ανομβρίας και του ξηρού χειμώνα που προηγήθηκε. Μάλιστα, έχει ήδη υποβληθεί αίτημα από τις τοπικές υπηρεσίες της πυροσβεστικής, ώστε η αντιπυρική περίοδος να ξεκινήσει νωρίτερα από την 1η Μαΐου, με απαγορεύσεις που αναμένεται να επιβληθούν από τις 15 Απριλίου. Κάποιος να φωνάξει ένα τραχτέρ με ένα χωνί να τα βάλει μέσα και να τα θρηματίσει, ή μπορεί να φέρει ένα καταστροφέα. Τον κλασικό καταστροφέ με τα σφυριά που βάζει μέσα στο θερμοκήπιο για να θερματίσει τις καλλιέργειές του και να τη χρησιμοποιήσει και να θερματίσει τα κλαδέματα που έχει στο λιοφυτό του. Το πιο λογικό και το νόημα, όπως είπα και προηγουμένως, είναι ούτε να σκεφτούν να τα κάψουν. Με θερματιστή είναι το καλύτερο, ή να τα αφήσουν να τα κάψουν το χειμώνα παυρέξει.